Χαίρετε κύριε και κύριοι, καλώ ήρθατε ξανά στην εκπομπή μα στο Κλάγε Μάουα TV. Το θέμα μα σήμερα είναι πολύ σοβαρό, είναι παιδική πονογραφία. Προστατεύεται από το δικαστήριο η παιδική πονογραφία. Σύμφωνα με την εκτίμηση από την γιατρίνα Dr. Handrahan, η Αμερική βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Όμως και κρατικοί υπάλληλ, αλλά και αστυνομικοί συμμέθεια μασικά στην πονογραφία. Το χειρότερο είναι σε αυτή την περίπτωση αμοιβαία καλύψη της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Δύο ακόμη παραδείγματα, ένας αστυνομικός από το Μέιν, 2012 κοινοποίησε το Υπουργείο δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτιό Αμερικής για τα γεγονός ότι η αστυνομία συγκαλύπτει στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Καμία έρευνα δεν έγινε. Στην Βερμό, Αστυνομική Ακαδημία υποθέσει παιδικές πονογραφίες στους υπολογιστές εργασία πολωνών αξιωματικών αστυνομίας ήρθε στο φως. Αλλά όταν μια τοπική εφημερίδα ήθελε να δει τις εκθέσεις της αστυνομίας, το ανώτατο δικαστήριο τους εμπόδισε. Μετά η Dr. Handrahan, καθηγήτρια στον American University, στη Washington DC αυτές και άλλες παραπτήσεις που δημοσίεσε σε διάφορα περιορικά την απελήσαν. Αν ακόμη και τα ανώτατα δικαστήρια καλύπτουν την αδικία, την επομένη υψηλότερη δικαιοσύνη είναι τελικά από το λαό.